39 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Σελίδα 899. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύστης το όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά. Η γενή αυτού ήταν εκ των θυγατέρων του Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ εστήρα και αμφότεροι σαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσε εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου και η γενή σου Ελισάβετ θέλει γενής Ιώνησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρίδια την γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σήκερα δε θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των Υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει λίου δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων δια να ετοιμάσει στον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπε ο Κύριος προς τον άγγελον: πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία στην ηλικία αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν: εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην δια να λαλήσω προς έ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου ή την εστέλουσιν εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν ειδή να τον αλαλήσει προς αυτούς και νόησαν ότι οπτασίαν είδεν εν τον ναό και αυτός έκαμε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν ημέρε της λειτουργίας αυτού, απήλθον εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβετ τη γηνή αυτού και έκρυπτενε αυτήν 5 μήνες λέγουσα ότι ούτως έκαμεν εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει τον ειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ προς Παρθένων ειραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάν. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε: χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού και δολιολογίζεται ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: μη φοβού Μαρία, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού θέλεις συλλάβει εγκαστρή και γεννήσεις Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δε θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον: πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν: πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει επισκιάσει.
Δια τούτο και το γενόμενον εξ σου Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και δου η Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε νιώνει στο γύρας αυτής. Και ούτως είναι μην έκτωση σε αυτήν την καλουμένη στήραν, διότι ουδέν πράγμα θελείστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος. Σηκωθείς δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινήν, εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Διότι εδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου και μακαρία υπιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωσης των λαλιθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου. Και είπε εν η Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίωσε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν εις την ταπείνωση της δούλης αυτού επειδή από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναίε, διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους και τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά, πλουτούντας εξαπέστειλεν κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ τον δούλον αυτού ενθυμηθείς το έλεος αυτού καθώς ελάλησε προς πατέρα Σιμών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριά με ταυτής έως τρεις μήνας και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησε νιόν. Και ήκουσαν οι γείτονες και συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν. Και εν τη ογδό ημέρα ήλθον δια να περιτέμωση το πεδίον και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρία και αποκριθήσα η μήτηρ αυτού, είπε ουχή, αλλά Ιωάννης θέλει ονομαστεί. Και είπον προς αυτήν ότι ουδής υπάρχει εν τη συγγενεία σου ως της καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι ήθελε, τι όνομα ήθελε να δοθεί σε αυτό. Και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε λέγον Ιωάννης είναι το όνομα αυτού. Και θαύμασαν πάντες, ηνύχθη δε το στόμα αυτού πάραυτα και η γλώσσα αυτού και λάλη ευλογών των Θεών. Και έπεσε φόβος επί πάντα στους γειτόνας αυτών. Και καθόλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούντο πάντα τα πράγματα ταύτα και πάντες οι ακούντες έβαλον αυτά εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα θέλει είστε το πεδίο τούτο» και «Χύρ Κυρίου ή το μεταυτού. Αμήν». Δύο άνθρωποι εκλεκτοί ενώπιον του Θεού, ο ένας ιερεύς, προβεδικός στην ηλικία, έμπειρος στα πράγματα του Θεού και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα δίκαιος μαζί με τη γυναίκα του ενώπιον του Θεού, που περπατούσε σε όλες τις εντολές του Κυρίου και σε όλες τις δικαιοσύνες του Κυρίου άμεμπτος μαζί με τη γυναίκα του. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, θα το πω, τέλειος. Γι' αυτό και τον εξέλεξε ο Θεός. Τον εξέλεξε ο Θεός μαζί με την γυναίκα του, την Ελισάβετ, προκαταβολής κόσμου προφανώς, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά μόνο ένα αιώνιο παρόν. Γνώριζε πολύ καλά την καρδιά του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, στέρισε την Ελισάβετ κάνοντας αυτήν στήρα να μην γεννήσει, ώστε να γεννηθεί με θαυμαστό τρόπο ο προσδιορισμένος και προφητευμένος από το Λόγο του Θεού, ο προσδιορισμένος προκαταβολής κόσμου και προφητευμένος από το Λόγο του Θεού Ιωάννης, ο οποίος θα προφητεύσει τη μοναδική προφητεία
ιδού ο αμνός του Θεού ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου. Απ' την άλλη μεριά, μια κοπελίτσα, προφανώς αγία, δικαία, δεν μας το περιγράφει όμως ο Λόγος του Θεού, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της, όπως και του Ζαχαρία, είναι η πίστης. Ο Θεός ενεργεί το ίδιο και στους δυο. Δίνει εντολή στον παριστάμενο ενώπιον αυτού άγγελον Γαβριήλ να επισκεφθεί τον Ζαχαρία, φέρνοντάς του έναν καλό νέο, ότι η γυναίκα το ιστήρα θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν, θα πρέπει να τον ονομάσει Ιωάννη, θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου, θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου ακόμη εκ χιλίας μητρός και η αποστολή του θα είναι έχοντας το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλίου του προφήτου να συμφιλιώσει τα σκαρδία των πατέραν με τους γιους, με τα τέκνα, και στους απειθείς να δώσει τη φρόνηση, τη σοφία των δικαίων, ώστε να προετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Και εκτελεί ο Γαβριήλ την αποστολή του. Τα λόγια απευθύνονται στον Ζαχαρία, εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πως θα ανταποκριθεί ο Ζαχαρίας. Και ανταποκρίνεται με απιστία. Πιστεύει στο Θεό, δίκαιος στο Θεό, άγιος, άμεμπτος, αλλά στα λόγια που του φαίνονται αξεπέραστα, απίστευτα, τα λόγια του Θεού δεν πείθεται. Γι' αυτό και ρωτάει πώς θα βεβαιωθώ και πώς θα γίνει αυτό αφού η γυναίκα μου είναι στήρα και εγώ είμαι γέρος. Και το αποτέλεσμα της απιστίας του, έρημος, κουφός και μουγκός, μόνος του, καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, πραγματικά έρημος τόπος. Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο άμεπτος, ο δίκαιος, ναι, αλλά πίστησε στο λόγο που του απέφθηνε ο Κύριος με τον άγγελο τον οποίον απέστειλε. Δεν το χώρεσε η καρδιά του και δεν το πίστεψε. Ο Θεός όμως πρέπει να τον κάνει να πιστέψει. Ή θα πιστέψεις μόνος σου, Ζαχαρία, ή θα σε στείλω σε έρημο τόπο να πιστέψεις με το ζόρι. Εγώ θέλω μόνος μου να πιστεύω, αδελφοί. Τι να σας πω. Δεν θέλω τέτοια έρημο στη ζωή μου. Δεν θέλω έρημο ούτε εκπαιδευτική, ούτε κρίσεως. Εγώ θέλω πίστη και την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Απ' την άλλη μεριά η Μαρία. Θα της πει πιο σοβαρά πράγματα και πιο απίστευτα και πιο δύσκολα να πραγματοποιηθούνε. Δεν θα της πει που έχει ξαναγίνει ότι η στήρα στα γεράματα θα γεννήσει ιόν και άλλες γυναίκες στήρες και η Ρεβέκα και άλλες γυναίκες στήρες και η Άννα του Ελκανά, πολλές γυναίκες μέσα στη γραφή στήρες με το λόγο του Κυρίου συνέλαβαν και τεκνοποίησαν. Τώρα θα της πει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν. Αυτό αν είναι απίστευτο. Αλλά η Μαρία δεν σκέφτηκε το αδύνατο εις τους ανθρώπους, αλλά εμπιστεύθηκε τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Αυτό είναι το μήνυμά μας, αδερφοί. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αρκεί να εκφράσει λόγο προς εσένα ο Κύριος. Και θα ζήσεις μόνο με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη, επειδή γνωρίζουμε ότι πάσο προσερχόμενος των Θεών πρέπει να ξέρει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότησης τους εξητούντας, πόσο σοβαρό ζήτημα στη ζωή μας είναι όχι να λέμε στο Θεό τι να κάνει,
αλλά να εξητούμε από το Θεό το Λόγο Του. Αυτό είναι το Α και το Ω. Θέλω, Κύριε, να μου απευθύνεις Λόγο. Πες μου τι να κάνω, πώς να το κάνω, μίλησέ μου. Δεν αντέχω χωρίς να ακούω τη φωνή Σου. Ο ετών στον ετών δοθήσεται. Εάν ετείς τη φωνή του Κυρίου, θα σου δίδεται. Πας, ο ζητών ευρίσκει. Αν ζητάς την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θα τη βρίσκεις. Και σπάντα τον κρούοντα ανοιγήσεται. Αν χτυπάς με υπομονή την πόρτα του Κυρίου, θα σου ανοίξει διάπλατα και θα σου πει, έλα μέσα παιδί μου, θα κουβεντιάσουμε στόμα με στόμα. Έχοντες παρησίαν να εισέρχεστε εις τα Άγια δια του αίματος του Χριστού και δια νέας οδού ζώσης, του καταπετάσματος του στέστην της σαρκός αυτού, μπέστε μέσα. Και εκεί θα λάβετε έλεος και θα βρίσκετε χάρη για τον καιρό της ανάγκης σας. Πόσο σημαντικό είναι να μην σου λένε οι άνθρωποι τι να κάνεις, ούτε ακόμη χειρότερα η καρδιά σου τι να κάνεις, αλλά να πηγαίνεις να σου λέει ο Χριστός τι να κάνεις. Και επαναλαμβάνω, αυτό ο Θεός το έχει χαρίσει σε όλους που το πιστεύουν και το ζητάνε. Μη σου φαίνεται αδύνατον, μη σου φαίνεται δεν γίνεται. Πίστεψε, ζήσε και θα δεις να εκπληρώνονται όλες οι υποσχέσεις ηγεγραμμένες στο Λόγο του Θεού, που τις διέκρινες, έψαξες και βρήκες τις προϋποθέσεις και περπατάς πάνω σε αυτές. Να το ξαναπώ αυτό. Όλες οι επαγγελίες του Θεού είναι γραμμένες για σένα προσωπικά. Αμήν. Ποιον εσένα όμως που ψάχνεις, επιμένεις, εγκύπτεις, ζητάς και βρίσκεις τις προϋποθέσεις που ο Λόγος του Θεού έχει θέσει και ζητάς δύναμη από το Θεό να περπατάς σε αυτούς, σε αυτές, και τότε θα γίνει. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, να φύγουμε από εδώ με απόλυτη βεβαιότητα, σας παρακαλώ, σε παρακαλώ Κύριέ μου, όλοι μας, τα αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και πάντα είναι δυνατά στο πιστεύοντα. Το πιστεύεις? Πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Σε ποιον πιστεύοντα όμως? Σε αυτόν που μπαίνει, ψάχνει, αγωνίζεται να βρει ποια επαγγελία θέλει για τον εαυτό του τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα? Τι μπορείς να κάνεις, Κύριε, τώρα? Μπες και θα δεις τι μπορεί να κάνει. Και μετά ψάξε να βρεις με ποιο τρόπο θα ευαρεστήσεις το Θεό, φυλάτοντας τις εντολές Του και πράττοντας τα ευάρεστα εις Αυτόν, ώστε ό,τι αν ζητήσεις να σου δίνει ο Θεός. Η Μαρία άκουσε απίστευτα πράγματα. Μη φοβάσαι, γιατί θα συλλάβεις εγγαστρή και θα γεννήσεις ιόν και θα το καλέσεις το όνομά του Ιησούν, και μάθε ότι το παιδί το δικό σου θα είναι Υιός Υψίστου, και θα δώσεις αυτόν ο Κύριος ο Θεός στο θρόνο του Δαβίδ, Μαρία, και θα βασιλεύσεις τον οίκον Ιακώβ, ο γιος σου Μαρία, και της βασιλείας αυτού δεν θα έχει τέλος, ο γιος σου Μαρία. Τι είναι αυτό που της λέει η Μαρία? Οπ, σε πιστεύω, Κύριε, σε πιστεύω. Αλλά πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω γνωρίσει άντρα? Έχει απορία.
απορίες πρέπει να έχουμε και μας τις απαντάει ο Θεός. Βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού, δεν υπάρχει απορία που έχω πλησιάσει το Θεό και του έχω πει, Κύριε, πες μου τι εννοείς, τι σημαίνει, και δεν μου την έχει λύσει άμεσα. Άμεσα. Έχει απορία, πώς θα γίνει αυτό αφού εγώ δεν είμαι παντρεμένη. Και με πολύ χαρά ο άγγελος της αποκαλύπτει το παντοδύναμο σχέδιο του Θεού. Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε. Δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει. Δια τούτο το γενόμενον εξού θα είναι Άγιον και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και η Μαρία είπε τώρα το πιο δύσκολο. Την αποδοχή. Γέννητο είσαι με, Κύριε, κατά το λόγο σου, με επίγνωση ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν προβλήματα. Τι θα πει ο Ιωσήφ, τι θα πουν οι γείτονες, τι θα πουν οι συγγενείς, δεν τα λογαριάζω όλα αυτά. Το είπε ο Κύριος, ο Κύριος θα το κάνει και το σημαντικότερο, και θα αναλάβει και όλα τα άλλα. Αλληλούια. Ο Κύριος θα το κάνει και ο Κύριος θα αναλάβει όλα τα άλλα, μόνο που επειδή της είπε ότι η Ελισάβετ, η θεία σου, η συγγενή σου, τι είναι στα γερατιά της και ούσα στήρα θα γεννήσει ιόν, ξεκινάει αμέσως και πάει στην ορεινή να συναντήσει τη θεία της για να βεβαιωθεί, να ακούσει τι γίνεται. Και εκεί γίνεται το θαύμα το μεγάλο. Πήγε για να δώσει την ευκαιρία να εκπληρώσει το λόγο του ο Θεός. Πνεύμα Άγιο να έρθει επάνω της, δύναμης υψίστου να την επισκιάσει και να συλλάβει εγγαστρή η Παρθένος. Και καθώς πλησιάζει και χαιρετάει την θεία της, τη συγγενή της, η Ελισάβετ πληρούται Πνεύματος Αγίου ούσα 6 μηνών, κατά το λόγο του Κυρίου ότι το παιδί σου θα πληστεί Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός, πληρούται και πληρούται και το παιδί με Πνεύμα Άγιο και αρχίζει να λέει πράγματα που κανένας δεν τα ξέρει, γιατί τα λέει ο Θεός, ο μόνος που ξέρει τα πάντα. Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Για έλατε στη θέση της Μαρίας. Μόνο αυτή το ξέρει και ο Θεός. Γι' αυτό μιλάει ο Θεός, αδερφοί. Μιλάει. Αλληλούια, Κύριε. Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και προφητεύει με δυνατή, όπως λέγει, ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου. Κύριος θα είναι ο γιος σου, Μαρία. Προς εμέ. Διότι εδώ ήλθον, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος μου, άρα αλήθεια μου πω άγγελος, το βρέφος μου εν τη κοιλία μου. Και της λέει τώρα και την αποκάλυψη, και μακαρία η πιστεύσασα, γιατί σ' αυτήν θα γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων λόγων προς αυτήν από τον Κύριο. Πιστεύει και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω της. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την επισκιάζει και αρχίζει τώρα να προφητεύει και η Μαρία. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αγαλίασε το Πνεύμα μου στο Θεό το Σωτήρα μου, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης μου, επειδή από αυτή τη στιγμή που συνέλαβε εγγαστρή με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με την επισκίαση του Πνεύματος του Αγίου, από τώρα θα με μακαρίζουν πάσε γενναίε. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Έτσι θα γίνει το έργο του Θεού στη ζωή σου, αδερφέ μου. Μόνο έτσι. Συγχωρέστε με να το επαναλάβω. Μόνο έτσι θα γίνει το προσδιορισμένο προκαταβολής κόσμου έργο του Θεού για τον κάθε έναν από εσάς στη ζωή σας. Πώς? Πνεύμα Άγιον θα επέλθει επί σε
και δύναμις υψίστου θα σε επισκιάσει. Έκατσε 3 μήνες, φανερώθηκε η εγκυμοσύνη της και τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς της που τον έχει αναλάβει ο Θεός, θα πάει στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ, δίκαιος όν, δεν θέλει να τη θεατρήσει, την απόλυσε κρυφίως. Αλλά η Μαρία τι θα κάνει τώρα? Τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι να του πει? Τι να του πει και να πιστέψει ο Ιωσήφ? Αλλά το ίδιο βράδυ έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, λύνει τα διέξοδα στη ζωή μας. Χριστέ μου, ακούστε με σας παρακαλώ, είναι φωνή Θεού. Ο Κύριος θα σου λύσει τα αδιέξοδα στη ζωή σου. Μόνο ο Κύριος, επί το λόγο Του και δια Πνεύματος Αγίου. Μην ελπίσεις αλλού, μην προσπαθήσεις με άλλους τρόπους. Μόνο ο Κύριος με το λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα σε βγάζει από τα διέξοδα και θα σου λύσει το πρόβλημά σου. Το πιστεύεις τούτο? Είπε ο Κύριος, δε σοι είπον, αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Πίστεψε. Άγγελος Κυρίου επισκέφθηκε τον Ιωσήφ και του λέει, μη φοβάσαι, από μένα είναι όλα αυτά. Και ο Ιωσήφ ξύπνησε και έτρεξε κατευθείαν στη γυναίκα του που δεν την είχε παντρευτεί ακόμη. Αλλά και στο σπίτι του άπιστου, συγχώρεσέ με κυρία μου, του Ζαχαρία, έφτασε ο καιρός, γέννησε η Ελισάβετ. Αυτός ούτε άκουγε, στην έρημο. Η Μαρία στην ευλογία. Διάλεξε, στην έρημο θέλεις ή στην ευλογία? Εγώ θέλω στην ευλογία, Χριστέ μου. Στην ευλογία. Εγώ δεν θέλω, δεν θέλω έρημο. Κάνε με να πιστεύω στο λόγο σου, Κύριε. Κάνε με να εμπιστεύω με το λόγο σου, όσο και απίστευτος να είναι. Στην έρημο του ούτε άκουγε ούτε μίλαγε. Ρωτάνε, τι όνομα να βγάλουμε? Ζαχαρία. Όχι, λέει, Ιωάννη. Η Ελισάβετ που ήξερε. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν και πήγαν διανευμάτων και δεν άκουγε. Λέει η Γραφή, διανευμάτων ερώτουν τον πατέρα αυτού τι όνομα ήθελε δοθεί σε αυτόν. Του κάνανε νοήματα. Και πήρε, επειδή ούτε άκουγε ούτε μίλαγε, έρημος τόπος. Πήρε ένα χαρτί και έγραψε, Ιωάννης είναι το όνομα αυτού. Και ευθύς ανοίχθηκαν τα αυτιά του και λύθηκε η γλώσσα του και δόξαζε το Θεό και αυτός δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.